Καλησπέρα. Ολυμπιακός Ρεάλ 78-79 σε ένα τελικό που για τους παλαιότερους και τους παρόντες εις το Τελαβίβ το 94 θύμισε πάρα πολύ εκείνο το μάτς. Ο Ολυμπιακός έχασε ένα παιχνίδι δικό του απέναντι σε αυτά τα γερούδια της Ρεάλ που, όπως έλεγα, σκατά στο στόμα μου, δεν μπορείς να τους υποτιμήσεις όταν αυτοί οι παίκτες έχουν καταφέρει το ακατόρθωτο να γυρίσουν από μια σειρά του 0-2 σε 3-2 που απέναντι στην Παρτίζαν του Ομπράντοβιτς. Πάνε στο Final Four και κάνουν μια χαψιά την Μπαρτσελόνα του Γιασικεβίτσιους. Και έρχονται και ροκανίζουν, όντας και τυχεροί βέβαια, αλλά έχοντας και παίκτες οι οποίοι έχουν αρκετά κιλά φρύδια, να έρθει ο Σέρχι Ροντρίγκες και να σκοράρει το 78-77 και να έρθει ο Γιούλ και να τελειώσει ένα παιχνίδι με τη μοναδική του προσπάθεια μέσα στο μάτς. Στη Μαδρίτη πρέπει να το πάρουν, μάλλον την ώρα που δίνανε το τρόπαιο εκεί, εν πάση περιπτώσει, έπρεπε να το πάρει ο Γιούλ και να το πάει σπίτι του. Διότι αυτός είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος της κατάκτησης της Ευρωλίγκα από τη Ρεάλ. Έκανε ρδελομπού το παιχνίδι με την Παρτίζαν, τιμωρίες το ένα το άλλο. Πήρε τη Ρεάλ μαζί με τον Ροντρίγκες, τον Χεζόνια και τους υπόλοιπους και τον Ταβάρες και αποκλείσανε την Παρτίζαν του Ομπράντοβιτς, αποκλείσανε την Μπαρτσελώνα που τους είχε ψιλοπάρει τον αέρα, 3-1 νίκες, και κερδίσανε τον Ολυμπιακό από το πουθενά. Μήπως δεν σας θυμίζει αυτό το μάτς του Ολυμπιακού με την Μπανταλώνα? Απλά η Μπανταλώνα είχε πιο χαμηλού επίπεδου παίκτες, ενώ η Ρεάλ είχε αυτό τον αγχώνευτο το Ρούντι, το Γιούλ, το Σέρχι, είχε έναν Ταβάρες ο οποίος σε αντίθεση με το δικό μας το φαλ έπαιρνε προσπάθειες, ο δικός μας δεν. Και όταν δεν παίρνεις από τους φιλούς, έχουμε πρόβλημα. Συν το γεγονός ότι στα 2 και 35 πριν το τέλος του αγώνα αρχίσαμε και κάναμε κάτι σουτ που εγώ δεν τα καταλάβαινα. Κρίμα για τους 10.000 φίλους του Ολυμπιακού οι οποίοι βρέθηκαν στο Κάουνας. Είδατε και αποκλειστικά πλάνα που είχαμε από τον Βαγγέλη τον Πουλιανίτη. Και κρίμα γιατί ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε φέρει το τέταρτο ευρωπαϊκό και να συνέχιζε να γράφει ιστορία που θα συνεχίσει να το κάνει βέβαια και στα επόμενα μάτια. Και μακάρι και του χρόνου να πάει στο Final Four και να πάρει κι άλλη ομάδα στο Final Four, ο Παναθηναϊκός, γιατί όχι. Και να έχουμε περισσότερες ομάδες σε τέτοιες διοργανώσεις. Μπορεί να πει πολλά, είμαι σίγουρος ότι όταν θα κοπάσει αυτό το. Επειδή ξέρετε τώρα, καταλαβαίνω τον Ολυμπιακό, το καταλαβαίνω γιατί έχουμε πάθει αυτό το οποίο παθαίναν οι αντίπαλοι μας
η Τσεσεκά, κυρίως η Τσεσεκά, όταν έβρισκε μπροστά στον Ολυμπιακό. Έμοιαζε καλύτερη, ήταν ίσως και καλύτερη, αλλά είχε τον Βασίλη Σπανούλη. Φυλάκια. Είχε λοιπόν τις στιγμές η Ρεάλ και τις εκμεταλλεύτηκε απέναντι σε έναν Ολυμπιακό ο οποίος στο 2:35 τα έκανε θάλασσα. 2:35 μετά από το τέλος. Όταν λοιπόν θα πέσει ο καπνός, πιστεύω ότι θα επιρριφθούν και ευθύνες του Μπαρτζόκα για το γεγονός το πώς διαχειρίστηκε κάποια πράγματα το παιχνίδι. Κάποιοι παίκτες που δεν έπαιξαν. Η επιμονή στο φαλ. Το γεγονός ότι ενώ ο Μπόλο Μπόι κάπως τράβηξε στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο δεν πήγε καθόλου. Ή γιατί το τελευταίο του δεν το έκανε ο Κάναν που ήταν σε τρομερή κατάσταση. Όχι ότι θα το κάνει ο Σλούκας, ο οποίος είναι και ο παίκτης που οδήγησε τον Ολυμπιακό με το τρίποντο στην Φενέρ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι οι ειδικοί του μπάσκετ θα κάνουν την κριτική του στον Μπαρτζόκα για τον τρόπο που διαχειρίστηκε το μάτς. Το σίγουρο είναι ότι αυτή η ήττα είναι σοκ για τον Ολυμπιακό που θα πρέπει να το ξεπεράσει, οφείλει να το ξεπεράσει για τους τελικούς, είτε με τον Παναθηναϊκό είτε με το Περιστέρι. Το αν είναι δίκαιο η νίκη της Ρεάλ, όχι, δεν είναι δίκαιη, αλλά αυτό το κύπελο οι άνθρωποι της Ρεάλ, οι οπαδοί της Ρεάλ, ο οργανισμός Ρεάλ θα πρέπει να το αφιερώσει σε έναν μόνο παίκτη, τον Γιούλ. Αυτός έκανε μπάχαλο το μάτς με την Παρτίζαν και η Ρεάλ, μην ξεχνάμε ότι έπαιξε στον τελικό και χωρίς δύο πολύ καλούς παίκτες. Όχι καλούς, εξαιρετικούς. Το Γιαμπουσέλε και τον Ντεκ. Στον αθλητισμό ποτέ δεν πρέπει να υποτιμάς κανέναν, αλλά και πρέπει να έχεις στο μυαλό σου focus 40 λεπτά. Από την ώρα που πας στο γήπεδο μέχρι την ώρα που τελειώνει το παιχνίδι. Και δυστυχώς στο 2:35, στα 2:35 από το τέλος, ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να είναι αυτός που έπρεπε. Διότι αν ήταν, είναι δεδομένο ότι θα είχαμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Πολλά περισσότερα αύριο στο Δοκάρι και μέσα, στο Sports Core Record by Radio με τον Γιάννη. Πίκρα και στεναχώρια, αλλά έχουμε μάθει και κυρίως έχουν μάθει αντίπαλοι ότι τίποτα δεν σταματάει σε μία ήττα. Υπάρχουν και άλλοι στόχοι και πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Αυτά και να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.